Κύριε Αγγελίδη. Και το χρόνο και ψηφοφόρου από το ΚΚΕ ψάχνουν να βρουν, αλλά. Λοιπόν, κύριε Αγγελίδη. Θα τα δούμε στις κάλπες. Εσείς τώρα είστε ο εύκολα βολικός, εν πάση περιπτώσει, παρατηρητής, με την έννοια ότι δεν συμμετέχετε σε καμία κυβέρνηση, κάνετε κριτική προς όλους. Ποιος είναι ο λόγος να ψηφίσει, δεν λέω στην πρώτη κάλπη. Στην πρώτη κάλπη τον βρίσκω τον λόγο απολύτως. Αλλά στη δεύτερη κάλπη που θα τεθεί θέμα διακυβέρνησης του τόπου, μήπως εκεί η ψήφος στο ΚΚΕ θεωρηθεί από κάποιους ψήφος πολυτελείας. Εκβιαστικό είναι αυτό όπως το λέτε, έτσι, γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ... Δεν θα εκβιάσω εγώ. Όχι, το παράδειγμα που θέτετε, ναι. Όχι ότι είναι δική σας η τοποθέτηση. Η ψήφος στο ΚΚΕ πρώτα απ' όλα είναι ψήφος που θα σου βγει ό,τι βάλεις στην κάλπη. Δεν θα ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία και θα σου βγει λίγο κάτι άλλο, ή ΣΥΡΙΖΑ και θα σου βγει και λίγο Αντώναρος, ή ΠΑΣΟΚ και θα σου βγει και λίγο. Ό,τι λέει δηλαδή η ιστορία παρελθόν με συνεργασίες. Τίθεται και το θέμα των συνεργασιών, από ό,τι βλέπουμε, πάρα πολύ έντονα σήμερα εδώ στο τραπέζι, μαζί και με την όλη ιστορία αυτή της κυβέρνησης ειδικού σκοπού. Εμείς είμαστε σίγουροι για αυτό που λέμε και είμαστε σίγουροι ότι δεν θέλουμε να έχουμε καμία συμμετοχή σε καμία κυβέρνηση αστικών κομμάτων. Είναι απέναντι στην ιδεολογία μας. Για ποιο λόγο να μπούμε στη διαδικασία, επειδή και η κυρία Καφαντάρη μίλησε για αριστερές κυβερνήσεις κλπ. Ποιες αριστερές κυβερνήσεις, αυτές που πέρασαν τα χειρότερα αντιλαϊκά μέτρα, πάντως γιατί ενοχλούνται στην Πορτογαλία, όταν. Ναι. Οι ομοειδεάτες σας, το Κομμουνιστικό Κόμμα, μπήκαν σε κυβέρνηση του σοσιαλιστή Σοάρες, έτσι. Συγγνώμη, Κώστα. Μπήκαν. Ναι, δεν είναι στον ίδιο παρονομαστή τώρα. Όχι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Πορτογαλίας ότι... με το Ιστορικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μια άλλη και διαφορετική πορεία. Ιστορικότατο είναι, συγγνώμη. Ιστορικότατο έχει κάνει είναι... και μια επανάσταση στον Γαριφάλο. Λοιπόν, φυσικά. Είναι στα ίδια είναι. Επίπεδα που ήταν τότε με την επανάσταση στον Γαριφάλο. Δεν ξέρω, αλλά... Τι έχει λέω, μετατραπεί λέω, μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Λέω μήπως είστε το τελευταίο προπύργιο Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ευρώπη που αρνείται. Για τους δικούς του λόγους. Το δυνατότερο είμαστε. Σέβομαι, το τελευταίο, του σέβομαι. Αλλά που αρνείστε να μπει σε οποιαδήποτε κυβέρνηση συνεργασίας. Ο σοσιαλισμός είναι νιώτη της ανθρωπότητας και θα το δούμε αυτό στην πορεία. Αρνούμαστε να μπούμε σε μια κυβέρνηση αστικών κομμάτων η οποία θα συνεχίσει τα αντιλαϊκά μέτρα που εφαρμόζει όλες αυτές τις τετραετίες και μάλιστα είναι μια κυβέρνηση η οποία όποια και αν προκύψει, ωραία. Αν είναι μισό λεπτό της Νέας Δημοκρατίας συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασίες κλπ. Κλπ. Θα περάσει πρώτα απ' όλα το Ταμείο Ανάκαμψης στο περιβόητο. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα τέταρτο υπερμνημόνιο με 350 προαπαιτούμενα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα μέχρι το 2025. Λοιπόν, αυτό γιατί εμείς να το υποστηρίξουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα ενάντια στο λαό. Γιατί να γίνουμε κι εμείς ένα κομμάτι όπως τα υπόλοιπα κόμματα που άλλα λέμε πριν τις κάλπες και άλλα λέμε μετά τις κάλπες. Εμείς έχουμε το κεφάλι ίσιο, όρθιο. Και μετά τις κάλπες συνεχίζουμε τη μάχη στους δρόμους όπως και πριν. Αυτός είναι ο ρόλος του Κομμουνιστικού. Λοιπόν.